Όπως σας προαναγγείλαμε και σας είπαμε, τη χαιρετήσαμε στον αέρα. Η Ιωάννα Μάνδρου είναι μαζί μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Γεια σου Ιωάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα Ιωάννα. Τι κάνεις, καλησπέρα, πώς είσαι. Παιδιά, καλή, καλό, καλή σεζόν, γιατί εγώ κάνω πρώτη εμφάνιση φέτος. Ε, ναι. Πρώτη εμφάνιση εδώ. Θα ακολουθήσουν, θα, ε, ναι, ναι. Ε, θα ακολουθήσουν πολλές και διαδοχικές. Πολλές Πολλέ και διαδοχικέ. θα ακολουθήσουν πολλέ και διαδοχικέ. Ναι, μ' αρέσει καταρχήν πάρα πολύ το στούντιο. Αυτό είναι ευχάριστο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Οπότε είναι ευρύχωρο, είναι Ευάερο, ευήλιο. Έχει από όλα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε είναι ένα κίνητρο. Λοιπόν, Ωραία. για να ξεκινήσουμε, γιατί έχετε πάρα πολλά στα δικαστήρια. Γίνεται μακελιό αυτό το χρονικό διάστημα με τα δικαστήρια. Δυστυχώ, μακελιό. Λοιπόν, πού με τι παρακολουθήσει, τι γίνεται ακριβώ, πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, οι παρακολουθήσει. Δεν θα πάθουμε τίποτα ποτέ έτσι. Ε, okay. Κοίταξε, για να είμαστε ειλικρινεί, αυτέ οι υποθέσει πολύ σπάνια οδηγούν σε αποτέλεσμα και σε πλήρη διελεύκανση. Mm -hmm. Δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη με παρακολουθήσει. Θυμόμαστε Σωστό. αυτή την υπόθεση, Θυμόσαστε τον Γιώργο Βουλγαράκη με το... Ναι, ναι, και ο Ρουσόπουλος τα λέγανε. Ναι, και... με τους κύκλους και τα λοιπά, ε, παλιότερα παρακολουθήσεις επί γριλάκι... Mm -hmm. δηλαδή, Μαυρίκης, κοργή και τα λοιπά. Δηλαδή λίγο πολύ όλες οι, οι, οι κυβερνήσει μετά το 1990, οι περισσότερες, είχαν και ένα πακέτο παρακολουθήσεις υποκλοπές. Ακούνε. Ή τους ε, ακούνε τέλος πάντων. Ακούνε, ναι. δεν ακούνε. Η ουσία είναι ότι οι δικαστικές έρευνες σε αυτό τις υποθέσεις είναι λιγάκι δύσκολες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να φεθούν ίχνη και να φτάσει η υπόθεση στο τέλος. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πάντως mm -hmm. γίνονται δύο έρευνες, ας το πούμε δύο έρευνες σε δύο επίπεδα, Μία που την κάνει ο ίδιο ο εισαγγελέα του Αριουπάγου, mm -hmm. ο κύριο Ντογιάκο, και αφορά τι Σου λέει, Όποιο σκάσει απόρριτο χαρτί από την ΕΕΠ στον αέρα, θα έρθει σε μένα, λέει ο κύριο Ντογιάκο. Mm -hmm. Γιατί το λέει αυτό, γιατί ο νόμο για αυτέ τι υπηρεσίε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Mm. Το καταλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται για ποιο λόγο. Ωστόσο, ε, βέβαια... πρέπει να έρθει κάποιο, όπω είπε ναι. Αυτό λέει ο Ισαγγελέα. Ναι, προ το παρόν δεν υπήρξε πείτε διαρροή απορρίτου ναι. από την ΕΕΠ, λέω. Όχι. Η να έχει μήνυμα όπω έχει σήμερα ο κύριο Πύργη mm -hmm. που το προσκόμισε στη δικαιοσύνη. Καινούριο αυτό, έτσι. Ναι, καινούριο και σήμερα δίνει κατάθεση που είπε ότι στο τηλεφωνό μου πήρα ένα μήνυμα και ήταν κακόβουλο λογισμικό Να τα ξεμπερδεύουμε. Ο κύριο Δογιάκο κάνει έρευνα, αν φύγει τίποτα από τι κρατικέ μυστικέ υπηρεσίε. Μάλιστα. Μάλιστα, αν υπάρχει αυτό Δηλαδή, μυστικό που καλύπτεται από το κρατικό απόρριτο. Αν δηλαδή δούμε να γίνονται fake βολάν αποτελέσματα των παρακολουθήσεων, παραδείγματο χάρη. Και γίνεται και μία μεγάλη έρευνα που είναι δύο-τρει εισαγγελίε την έχουν, ε? που είναι η καταγγελία η Ανδρουλάκη, πρόεδρου του Πασόκ Κινάλ, mm -hmm. που έχει καταγγείλει ότι έγινε απόπειρα με κακόβουλο λογισμικό πρέταντορ, ναι. ιδιωτική δουλειά δηλαδή mm -hmm. αυτή, mm -hmm. αλλά είχε και νόμιμη επισυμβίση από την ΕΕΠ, που έχει προκαλέσει και τη σφοδρή πολιτική από την παράθεση και όλα αυτά, εξεταστική κλπ. Είναι ο κύριο Πίρτζη, mm -hmm. που έχει κάνει καταγγελία και αυτό mm -hmm. για πρέταντορ, ιδιωτική παρακολούθηση. Άλλη αυτά δεν είναι το κράτο. Ναι. Τώρα, ποιο το έχει το πρέτα Ντορ κτλ., αυτό mm -hmm. είναι προ έρευνα. Και είναι και ο δημοσιογράφο Θανά Κουκάκη. βέβαια. Που έχει κάνει και αυτό τι καταγγελίε του, αυτά τα τρία πακέτα είναι σε έρευνα. Μα από την εμπειρία σου, η έρευνα αυτή διάρκεια. <laughs> αυτή είναι <laughs> διάρκεια. <laughs> αρκετή. αρκετή. Μήνε δηλαδή. Βρε, αρκετή σου λέει, τώρα Α. το μήνε δεν είναι ε, αρκετή. Ε, ε, ναι. Συνήθως αυτές, Μετά την εκλογές. εμπειρία μου, ναι. δυστυχώ ναι. δεν οδηγούνται σε αποτέλεσμα. Λέω δυστυχώ, διότι όλοι εμεί οι πολίτε που θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια από τέτοιε υποθέσει. Που θα ήταν καλό να βγει αυτή η αλήθεια Προφανίστε, και για, καλό. για το πολιτικό μας σύστημα και για εμά, mm -hmm. είναι δύσκολο να βγει. Θέλω να ελπίζω ότι αυτή τη φορά ε, εκτός... το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Ιωαννά, ε, ε, είναι και σε εξέλιξη το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Παπαγγελόπουλο και την κυρία Τουλουπάκη. Αυτό πώς πάει αυτή η υπόθεση. Κοίταξε, αυτό πάει αργά. Mm. Είναι το τέταρτο ειδικό δικαστήριο που έχουμε τα τελευταία 60 χρόνια. Το τέταρτο μετά τη μεταπολίτευση. Mm. Όλοι θυμόμαστε το εμβληματικό. Ε. Κοσκοτά, ναι. ε, Βασίλη Κόκκινο με, με τα γουνάκια και κατηγορούμενο ο Ανδρέας Παπανδρέου, χωρί να είναι παρόν. Mm -hmm. Τώρα έχουμε κατηγορούμενο έναν πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Ανέλ. Mm -hmm. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, που διατέλεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Σωστά. Κατηγορείται όχι για την ενοχοποίηση των πολιτικών προσώπων για την ΟΒΑΡΤΗΣ, mm -hmm. έφυγε αυτό, Έχει το τεφάλαιο, αυτό το θέμα, ναι. αλλά για παρεμβάσει στη δικαιοσύνη. Τον έχουν για καταχύει. κατάχρηση εξουσία, δεν είναι. Είναι για παραβάση καθήκοντο, έχει και κατάχρηση mm -hmm. και είναι και η κυρία Τουλουπάκη, η εισαγγελέα εν ενεργεία, mm -hmm. η οποία έχει ένα μικρό αδίκημα. Μικρό αδίκημα, μικρό δεν είναι το αδίκημα, είναι μικρή απαξίαση πράξη. Mm -hmm. Ότι δεν έστειλε κάτι φακέλου που το είχε καταμηνήσει το Κινάλ, τον Ξανθό, τότε Υπουργό Υγεία και τον mm -hmm. κύριο Κουρμπλή, επί ΣΥΡΙΖΑ uh -huh. και δεν τα στείλει στη Βουλή. Τώρα, αυτό το ειδικό δικαστήριο πρέπει να σας πω, εμένα με προβληματίζει. Γιατί. γιατί θα μου πεις. Γιατί, ναι, γιατί. Γιατί είναι δυνατόν να μην έχει αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης Υπουργών, δύο κουβέντες θα υπό, και να στείνεται ένα τόσο βαρύ δικαστήριο, μόνο να το δεις... Σε πιάνει κρύο υδρότα, <χει> με 19 ανώτατου δικαστέ για να δικάσουν παράβαση καθηκοντό. Και έχει να δικάσουν. Δηλαδή σωστή, δεν Σωστή μπορούσε η μάτσή, η πολιτική ναι. να έχει αλλάξει και να πηγαίνουν όπω ο απλό πολίτη. <χει> στο ακροτήριο. Στο ακροτήριο και να μην έχουμε ούτε πότε θα παραγραφεί, ούτε πότε ο δικαστής θα Και να θα τελειώνει θα πήγει. το θέμα. Ναι, πήγε ο Τσοχατζόπουλο <χει> που είχε ξέπλυμα. Δικάστηκε ο άνθρωπο και για βαρύ πράγμα από τη δικαιοσύνη. Μια χαρά δεν δικάστηκε. Mm -hmm. Πρέπει να στείλουμε όλο αυτό το πράγμα, διότι τα ευτελίζομαι και αυτά τα βαριά δικαστήρια και ευτελίζομαι και τις συντακτικές προβλέπεις. Πομπόδης διαδικασία, λες, χωρίς λόγο δηλαδή, έτσι. Ο Γκώδης, ο Γκωδέστατη. Μάλιστα. Ιωάννα, ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Ιωάννα μου. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ χαρικά μου που τα πάμε να σε καλά, που από θα θα Να σε καλά,